Υπόμνηση του τι ήταν και αυτοί κάποτε και ελπίδα πως μπορούν να ξαναγίνουν ελεύθεροι. Καημός τσινιούς που γεύγονται κάτω στο κάτω μέρη και τρώνε του κόσμου τα καλά τη χώρα τα ξαρέσια και κάνουν όψη και μορφή ως είναι κολυσάβρα. Χαράς τσινιούς που γεύγονται απάνω στη μαδάρα και τρώνε τα πάχνη του χιονιού, το δροσερό να γέρι και κάνουν όψη νέμορφη ως είναι το πορτακάλια. Για να πετύχει τους σκοπούς της, η νέα τάξη χρησιμοποιεί ένα προοδευτικό λεξιλόγιο επικεντρωμένο στα ατομικά δικαιώματα και μόνο ατομικά. Όταν μιλούν λοιπόν για δικαιώματα, εννοούν την δυνατότητα ελεύθερου αυτοκαθορισμού των ατόμων ως προς κάθε είδος προτιμήσεως. Και αυτός ο αυτοκαθορισμός μπορεί να γίνεται σε ακραίο βαθμό, δίχως περιορισμούς, αυτό που παλιά ονομάζαμε αρχές, προκειμένου να εμπεδωθεί η απόλυτη ελευθερία του ατόμου σε πολιτικό επίπεδο, δίπλα στην απόλυτη ελευθερία του εμπορίου και του κεφαλαίου σε οικονομικό επίπεδο. Αλλά μόνο σε ατομικό και ποτέ σε συλλογικό. Αυτή η ελευθερία εντός εισαγωγικών ήδη γνωρίζει τα ωριά της δια της γελιοποίησης, αφού πρόσφατα είδαμε δύο περιπτώσεις που την εξαντλούν. Είδαμε στην Αμερική έναν λευκό, ο οποίος λέει ότι νιώθει μαύρος και αυτοκαθορίζεται ως τέτοιος και έκανε και αιτήσεις για τα σχετικά επιδόματα. Και είδαμε και στην Ευρώπη έναν 70χρονο να πηγαίνει στο δικαστήριο και να ζητάει να αναγνωριστεί ότι είναι 50χρονος γιατί νιώθει νεότερος. Ο καθένας λοιπόν είναι ελεύθερος να τα κάνει αυτά. Αλλά δεν είναι ελεύθερος να μιλάει για την πατρίδα, δεν είναι ελεύθερος να μιλάει για δικαιώματα των εργαζομένων. Πατρίδες δεν πρέπει να υπάρχουν. Και οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν την ελευθερία να διαπραγματεύονται μόνοι τους, άρα αδύναμοι, με τον εργοδότη την ατομική του σύμβαση. Και εδώ οι διάφοροι προοδευτικοί σιωπούν. Σε μαζικό επίπεδο, ο κοινός παρονομαστής πρέπει να είναι μόνο το εμπόρευμα και η κατανάλωση, όχι οι κοινές αξίες και όχι οι συλλογικές ταυτότητες. Σε αυτά τα πλαίσια κειμνήνη μας, πηγή της ταυτότητάς μας πρέπει να σβηστεί, η ιστορία να ξαναγραφτεί και εμείς να προετοιμαστούμε για τη νέα διπλή σκλαβιά που ήδη βιώνουμε, αυτή της απεικιοποίησης μας από τη Δύση και της υποτέλειάς μας στον Οθωμανισμό. Για να το χωνέψουμε αυτό όμως, θα πρέπει να χάσουμε το βάθος της μνήμης μας, να θεωρήσουμε το πεδομάζωμα μορφή κοινωνικής ανέλυξης, την καταστροφή της μνήμης σε νοστισμό και τη συνέχεια της πορείας του λαού μας στον χρόνο ως μύθο. Επίθεση λοιπόν και στις αξίες και στην ιστορία μας. Και εμείς, Νικόλα, τα τροκάλεσμα, άφηστο, μην το κάνεις. Και ακόμα ζωντανή μεστά, και ακόμα γη σπαθιούμε. Και ακόμα τα δοξάρια μας και εκείνα ζωντανά. Είμαστε πράγματι όμως ζωντανοί απέναντι στο υπερεθνικό διευθυντήριο των απρόσωπων οργανισμών, των ΜΚΟ, των φιλελεύθερων πολιτικά και οικονομικά θεωριών. Και ποια είναι τα δοξάρια μας. Το σύστημα ζητά να διαλύσει την κοινότητα και να την καταδύσει άθροισμα ατόμων δίχως συνοχή και δεσμούς. Σε μια διαλυμένη κοινωνία δεν μπορούμε να μιλάμε για ελευθερία και αντίσταση. Αυτά προϋποθέτουν κοινή δράση και αλληλεγγύη. Το Παγκόσμιο Κέντρο επιφυλάσσει στην πατρίδα μας τα τελευταία χρόνια τη μετατροπή της από χώρα σε χώρο όπου την κυριαρχία ασκούν άλλοι. Την προνομιακή γεωπολιτική μας θέση δεν την εκμεταλλευόμαστε εμείς. Δεν έχουμε τις προϋποθέσεις για πολλούς λόγους, αλλά και γιατί. Μέσα από την ηθική παρακμή μας τα τελευταία 35 χρόνια έχουμε χάσει την παραγωγική μας βάση, καθιστάμενη παράστατα της Δύσης. Και αν δεν έχουμε παραγωγή, αν δεν μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες μας, δεν έχουμε και πατρίδα. Ήδη άλλοι ελέγχουν τη γη μας. Αμπέλι μου πλατήφυλλο και μακρικοντιλάτο, οι χροφελέτες ήρθανε να σε πουλήσω θέλει. Πουλήσεις με χαρίσεις με το χρέος δεν το βγάλεις. Βάλε να με κλαδέψουνε γέροντες με τα γένια. Και βάλε να με σκάψουνε απάρθενα κοπέλια. Βάλε να με τριγίσουνε απάρθενα κοράσια, τότε θα ειδείς αφεντικό το χρέος πως το βγάλεις. Η δημοτική μας ποίηση και τα τραγούδια μας δίδουν και την απάντηση σε όλες τις προκλήσεις, σε κάθε αντροκάλεσμα της παγκοσμιοποίησης, στη μετατροπή της πατρίδας μας σε απικία ξανά των δυτικών και υποτελείτων τόπων. Και βέβαια, η δημοτική μας ποίηση είναι η έκφραση του λαού μας στο διάβα των αιώνων. Είναι τα τραγούδια που φτιάχτηκαν από κάποιους και υιοθετήθηκαν από όλους. Είναι αυτά που δέχτηκαν προσθήκες, παραλλαγές, άλλαξαν, συνυπάρχουν σε διαφορετικές μορφές, αλλά πιάζουν δημιουργήματα του λαού, αυτού που τα υιοθέτησε και εκφράζεται μέσα από αυτά. Είναι και αυτό από τα στοιχεία που αναδεικνύει το σημερινό βιβλίο. Γιατί η ίδια η ύπαρξη των τραγουδιών μας επιβεβαιώνει την ιστορική μας συνέχεια. Καταγράφει έμετρα τα γεγονότα και τις ιστορικές στιγμές, διατηρώντας τις ζωντανές στη μνήμη των επόμενων γενεών, σε περιόδους που δεν υπήρχε ο καταιγισμός πληροφόρησης και πληθώρα ερμηνεών που βιώνουμε σήμερα, σε περιόδους που τα αυτονόητα ήταν όντως αυτονόητα. Γιατί ποιος θα ισχυριστεί πιστικά ότι τα ιστορικά μας τραγούδια δεν δείχνουν αυτό ακριβώς
που κάποιοι θέλουν να μας κρύψουν, ότι ο ίδιος δηλαδή λαός από τότε μέχρι σήμερα τραγουδάει στιγμές της ιστορίας του. Ποιος θα πει ότι το κάθε τραγούδι αφορά κάποιον άλλο και όχι εμάς στη διαδρομή μας μέσα στον χρόνο. Στην Κρήτη τραγουδούμε το Διγενή μαζί με το υπόλοιπο ακριτικό Βυζάντιο, τον Πόντο, την Καπαδοκία, την Κύπρο. Θρυνούμε πρώτοι από όλους τους Έλληνες στο κούρσος της Αδριανούπολης και κάθε επεισόδιο γίνεται τραγούδι. Τα χελιδόνια της Βλαχιάς και τα πουλιά της Δύσης κλαίσουν αργά, κλαίσουν ταχιά, κλαίσουν το μεσημέρι. Κλαίσει την Αδριανούπολη τη βαροκουρσεμένη από την εκουρσεύανε στις τρεις γιορτές του χρόνου. Η υπόμνηση της ιστορικής μας συνέχειας και των αξιών μας μέσα από τα τραγούδια που συντίθεται τη στιγμή που το γεγονός λαμβάνει χώρα αποτελεί κομβική συνεισφορά της παράδοσής μας απέναντι στην πολιτική της λύθης. Η υπόμνηση που έρχεται να δώσει σε ανύποπτο χρόνο και δίχως σκοπιμότητες απάντηση στις θεωρίες των νεοταξικών ιστορικών που προσπαθούν να μας πείσουν ότι εμείς σαν λαός έχουμε ιστορία 200 χρόνων μόνο, ότι το βυζαντινό και αρχαίο παρελθόν μας είναι παρελθόν άλλου λαού και όχι δικό μας. Και έρχεται ο λαό μας και τραγουδεί τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, τον Λέοντα Καλέργη, τον άρχοντα της Κισάμου που 340 εξεγέρθηκε κατά των Ελευτών, μιλεί για τους Μπαρβαρέζους και τη Σκλαβιά, παίρνει θέση με το ειδικονίζεντο ενάντια στην υποταγή στους Δυτικούς που συζητήθηκε στη Σύνοδο Φεράρας Φλωρεντίας το 1439 και απέτρεψε ο λαός στην πράξη. Ο τενεδικονίζεται ο Κωνσταντής τα ξένα, τσιρούγε ρούγες πορπατή και τα στενά διαβαίνει, κι είχε τα ράσα κούντουρα και φάνουν τα άρματά του, και φάνει τα λαφρό σπαθί και τα αργυρό φουκάρι, βασιλιοπούλα το θωρεί από ψηλό παλάτι. Αυτός δεν είναι καλόγερος. Μου δε και διακονιάρης, μόνο είναι βασιλιά παιδί, μεγάλο ρίγα γέννα. Το ότι τα τραγουδήσαμε τότε και το ότι τα τραγουδούμε ακόμα στις παρέες στη Δυτική Κρήτη αιώνες τώρα, δεν είναι σημάδι τρανό της συνέχειας του έθνους μας. Πώς να σβήσει λοιπόν τη μνήμη το θεριό της νέας τάξης. Η ίδια η λειτουργία του τραγουδιού, η στιβαρή του μελωδία, που δίδει αυτή το μήνυμα ανεξάρτητα από τα λόγια, όπως έστωχα παρατηρεί ο Καβρουλάκης στο βιβλίο του Αθωριζήτικο, παραδομένη από γενιά σε βάθος χρόνου απροσδιόριστο, απηχεί κοινωνίες αντιστασιακές και ολιγαρκίες, γι' αυτό ελεύθερες. Και ακόμα, μέσα και από το τραγούδι, αντιστέκεται ο λαός μας στην απανθρωπιά που μας επιβάλλεται, αναβαπτιζόμενος το ήθος και τις αξίες που περούν μέσα από τα ίδια τα τραγούδια, αλλά και μέσα από τη διαδικασία της παρέας στη Δυτική Κρήτη. Μια μάνα που ψυχομαχεί του Γιούτζε παραγγέλνει, γέ μου και παραγγέλνω σου παραγγελιά μεγάλη. Στον ξένο πόνο μη γελάς, φτωχό μην αδικήσεις, μην απομπόξεις ορφανό. Το τραγούδι λοιπόν, η παράδοσή μας, παρέα, περιέχουν μέσα τους όλα τα στοιχεία που χρειαζόμαστε για να αντιμετωπίσουμε την επέλαση της νέας τάξης. Από εμάς εξαρτάται αν θα τα ακούσουμε, εμείς είμαστε φορεί τους. Σε ψηλό βουνό, σε χαμηλό λαγκάδι, Γιάννος πορπατεί μαζί με την καλή του και στη στράτα του και στην πορπατησιά του, Δράκος τα παντά, θεριό του συντυχαίνει. Γεια σου Γιαννακέ, γεια σου καλά τριωμένε, και ας τα παίξουμε Γιάννη για την καλή σου. Και απαλεύγανε από το ταχείο στο βράδυ, γεια σου Γιαννακέ που νίκησες τον Δράκο. Εμείς λοιπόν είμαστε αυτοί που θα νικήσουμε τον Δράκο. Όμως και αυτός έχει γοητεία και δύναμη, πολλές φορές νομίζουμε πως τον έχουμε νικήσει, αλλά είναι εκεί. Κάποτε κρατούμε τον τύπο της παρέας, αλλά χάνουμε την ουσία. Και εκεί θέλει όχι μόνο αντίσταση προς τα έξω, αλλά και εσωτερική, ενάντια στον εγωιστή και επιφανειακό εαυτό μας. Να κερδίσουμε τη μεγάλη πρόκληση του να μείνουμε αυθεντικοί σε ένα περιβάλλον που αλλάζει και που θέλει καινούργιες απαντήσεις. Μέσα από την παράδοση μας όμως, δηλαδή μέσα από τον εξυγχρονισμό της με τα δικά της μέσα, δίχως τα βολικά άλοθη του ότι οι εποχές άλλαξαν και εμείς μόνο να τραγουδούμε πια μπορούμε. Oh.
τα ψηλά. Για το χάτι, για το χάτι ρημιάς ξανθείς Yeah.
Yeah.